Εδώ μας δείχνουν βέβαια το σούτ. Εδώ έχει έρθει απ' έξω μέσα και έχει πάρει την μπάλα. Απ' έξω έχει έρθει. Ναι. Οπότε ο Ντόσιτς. Οπότε ο Ντόσιτς έχει έρθει απ' έξω, πατάει έξω από το παρκέ. Ο Γιασικεβίτσος δείχνει το χρονόμετρο της ΤΣΕΣΚΑ, δεν είχε προλάβει να περάσει στα 8 δευτερόλεπτα. Μάλλον αυτό πρέπει να υποστηρίζει. Ή έκανε βήματα από ό,τι υποστηρίζει σε έξαλλη κατάσταση ο Μπράντοβιτς. Εδώ κάνει βήματα. Βατίστ, Καλάθης για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος. Εδώ η μπάλα που έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι. Ήταν καλό το σου. Λυπάμαι, δεν μπορώ να συνεχίσω στο Παναθηναϊκό. Όσο και αν το θέλω. Νέο επιθετικό rebound, ο Διαμαντίδης από τα 7,5 μέτρα. 60-64. Λεύκος να φεύγουν νικητές από το κλειστό Ολυμπιακό στάδιο. Μετά από ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί που έπρεπε ήταν πιο ψύχρεμος. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, then you become something else entirely. Legend, Mr. Wayne. Legend. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω τη Δευτέρα το πρωί θα είναι να πάω να ξοφλήσω όλα τα χρέη τα οποία υπάρχουν προς το δημόσιο. Να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να κατρακυλάει 4-6 ομαδικά να είναι στην Α2. But he gave me the budget for next year. And after I cried, I said to him, why do you do this? Why do you take 10, 12, 13 million dollars out of your pocket and lose it every year? But his answer took me from 5% to 50%. To me, my dad's legacy is more important than me, is more important than anything I do in life. The fans that represent Panathinaikos is more important than me in life. Σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος και αυτό που έχω να πω στον κύριο Σχοινά, στον κύριο Κορομιλάκη, στον κύριο Ψαριανό είναι ότι εγώ δεν είμαι ούτε Βαρδινογιάννης ούτε Αλαφούζος για να κάθομαι να δέχομαι να μεγαμάνε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε σήμερα. Ξέρετε, βγήκαν οι γραφικοί και λέγανε μαζέστε τον. Τροπή του κιόλα. Του κύριου Αγγελόπουλου, δεν έχουν μάθει τρόπου από το σπίτι του. Απειλέ εκεί που ξέρετε. Στου κύριου Αγγελόπουλου που προκαλούν. Το κάνατε προσωπικό, θα χορέψετε. Το έχει αποτύχει ο Φίλης απέναντι στα 2,5 εκατομμύρια τρία Παναθηναϊκούς που υπάρχουν να εξετάζει κάθε δυνατή εκδοχή ώστε να μπορεί ο Παναθηναϊκός να συμμετέχει σε ένα αξιοκρατικό, σε ένα δίκαιο και σε ένα σεβαστό πρωτάθλημα. Δυστυχώς το μοντέλο της EuroLeague έχει αποτύχει, αυτό το έχουμε δει όλοι, πολύ έξυπνα. Μάλλον στην Ελλάδα εμείς τι λέμε ότι μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς για λίγο. Ήμασταν αποφασισμένοι και ήρθαμε και κερδίσαμε. Τώρα όσον αφορά ότι γίνανε εκτός αγωνιστικού χώρου, ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος, ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς γουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Φιλική μάχη, Αγγελόπουλε!
Τώρα όσον αφορά την ατάκα που μου είπε, μου λέει καλά, τελείωσε το πρωτάθλημα τόσο νωρίς. 3-0 το Γαύρο, είναι αλήθεια. Πάντα του. Και έρχεται ένας τυποτένιος, ένας ελεηνός τύπος να μαυρώσει όλη αυτή τη γιορτή. Επειδή γιατί, επειδή 25 φορές έχει έρθει μέσα στο ΆΚΑ και έχει φύγει με σκυμμένο το κεφάλι. Έχει φύγει με την ουρά στα σκέλια χαμένος. Έρχεται και επειδή κατάφερε μία φορά να κερδίσει, να μας κάνει έτσι τα αυτιά του. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ο Σπανούλης δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα, δεν έχει χώρο στο μπάσκετ. Κόσμος από την κερκίδα. Η ομάδα και ο προπονητής μέσα στο παρκέ και η διοίκηση εκεί που πρέπει. Πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε Παναθηναϊκοί και αν συνεχίσουμε να είμαστε μια γροθιά, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα για πολλά χρόνια ακόμα. Στόχος όχι δεν είναι 20 εκατομμύρια, στόχος είναι τα 30, τα 50, τα 100. Στόχος είναι ο ουρανός, στόχος είναι, όπως σας είπα, 30, 50, 100. Είμαι βέβαιος ότι βλέποντας από ψηλά τον Παναθηναϊκό να είναι εδώ πέρα, να είναι και η ομάδα μπάσκετ, να είναι όλος ο ερασιτέχνης, αλλά να είναι και ο σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, έστω και μετά θάνατο να μπορεί να δει τον ενιαίο και ευγέρετο Παναθηναϊκό. Thank you.